Ένα ξεχασμένο γράμμα. Απόψε θα σου πω μια ιστορία που συνέβη πριν χρόνια σε ένα μικρό χωριό κάπου... Μα μια στιγμή. Πρώτα θα πάμε ως το σπιτάκι του Αϊ-Βασίλη. Εκεί, στη μακρινή Λαπωνία, όπου το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα και το σκοτάδι είναι πυκνό και παγωμένο. Είναι προπαραμονή πρωτοχρονιάς και όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη βραδιά. Όλα τα δώρα είναι τυλιγμένα μα στραφτερά χαρτιά και όμορφες κορδέλες. Ο Αϊ-Βασίλης δοκιμάζει τη φρεσκοσιδερωμένη του στολή. Κοιτάζεται στον καθρέφτη και ικανοποιημένος από την εικόνα του κάθεται στην αγαπημένη του κουνιστή πολυθρόνα. Είναι ώρα να απολαύσει το αγαπημένο του ρόφημα. Ζεστή, γλυκιά σοκολάτα. Και ενώ σκύβει να κουμπώσει τις μπότες του, η ματιά του πέφτει σε ένα φάκελο που βρίσκεται κάτω από το κομωδίνο του. Απ' έξω γράφει «Από Αλέξανδρο προς Άγιο Βασίλη». Η ημερομηνία όμως στη σφραγίδα του ταχυδρομείου γράφει 3 χρόνια πριν. Μα πώς έγινε αυτό? Πώς παράπεσε το γράμμα και δεν το είδε τόσο καιρό? Με χέρια που τρέμουν, ανοίγει το φάκελο και διαβάζει φωναχτά. «Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, με λένε Αλέξανδρο και είμαι καλό παιδί, εκτός από μερικές φορές που γίνονται κάποιες ζημιές. Φέτος δεν θέλω να μου φέρεις κάτι, θέλω να διώξεις κάτι, θέλω να διώξεις την αρρώστια από το μικρό μου αδερφό τον Φάνη. Σε ευχαριστώ από πριν, Αλέξανδρος». Φανερά αναστατωμένος πετάγεται από την πολυθρόνα του και αμήχανα θαρρής σκύβει στο παράθυρο. Η ματιά του βουρκωμένη χάνεται στο χιονισμένο τοπίο. Πώς έγινε αυτό? Πώς μπόρεσε να απογοητεύσει τόσο πολύ ένα παιδί? Μα δεν γίνεται να μείνει με τα χέρια σταυρωμένα. Φορά γρήγορα ένα μαύρο σκούφο, ένα μακρύ μαύρο παλτό και βιαστικά ορμά στην παγωμένη αυλή. Περνά γρήγορα τα χαλινάρια στο Ρούντολφ, ανεβαίνει στο έλκυθρό του και ξεκινά με προορισμό το σπίτι του Αλέξανδρου. Πρέπει να φτάσει γρήγορα και να δει. Μέσα σε μερικά λεπτά είναι κιόλας έξω από το παράθυρο του αγοριού. Τον κοιτά. Φαίνεται μόνος και θλιμμένος. Ο Αϊ-Βασίλης ξανανεβαίνει στο έλκυθρο για να επιστρέψει στο σπίτι του. Ό,τι ήταν να μάθει, το έμαθε. Φτάνοντας στην καλύβα του, βγάζει από πάνω του τα μαύρα ρούχα και ξαναφορά τα γιορτινά του. Πιάνει μολύβι και χαρτί και ξεκινά να γράφει ένα γράμμα στον Αλέξανδρο. Μέσα σε λίγα λεπτά, ένα πακέτο είναι έτοιμο να παραδοθεί στο μικρό αγόρι. Ο Αϊ-Βασίλης το δίνει στην αυγή, στο περιστέρι που ζει μαζί του, με σαφή οδηγία. «Πήγαινε το στον Αλέξανδρο αμέσως». Η αυγή, που δεν είναι ένα περιστέρι σαν όλα τα άλλα, αλλά είναι ο αγγελιοφόρος του Αϊ-Βασίλη, βρίσκει αμέσως τον πιο σύντομο δρόμο, παρόλο που το σκοτάδι είναι πολύ πυκνό. Πολύ σύντομα στέκεται στο περβάζι του παραθύρου του. Χτυπά το τζάμι ρυθμικά, όχι δυνατά για να μην τον τρομάξει. Να έτσι. Ο Αλέξανδρος, που είναι πια έτοιμος να κοιμηθεί, γυρνά προς το παράθυρο, πλησιάζει και εκπληκτός αντικρίζει την αυγή που τον κοιτά. Κι έτσι απλά, το μικρό αγόρι ανοίγει το παράθυρό του, επιτρέποντάς της να μπει στο δωμάτιο. Εκείνος, σαν μαγεμένος, κάθεται στο πάτωμα και την κοιτά που πετά πάνω ακριβώς από το κεφάλι του. Του αφήνει το δέμα και κατόπιν χάνεται στο χειμωνιάτικο ουρανό.
Ο Αλέξανδρος ανοίγει γρήγορα το πακέτο. Το πρώτο πράγμα που βρίσκει είναι ένα γράμμα, το οποίο και γρήγορα ξεκινά να διαβάζει. «Αγαπητό μου παιδί Αλέξανδρε, ξέρω πως θα ξαφνιαστείς με το γράμμα μου, μα ησύχασε, εγώ είμαι και ναι, υπάρχω για αυτούς που με πιστεύουν. Άκου τώρα τι θα σου πω. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξυπνήσεις τους γονείς σου και να στολίσετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αμέσως όμως μόλις διαβάσεις το γράμμα μου, εντάξει?» Μετά, αφού η μέρα κυλήσει, αφού ο χρόνος αλλάξει, θέλω να κάτσεις κάτω από το δέντρο των Χριστουγέννων και να ανοίξεις τους 3 μικρούς χρωματιστούς φακέλους που ήδη έχεις βρει μέσα στο πακέτο που σου έφερε η Αυγή. Προσοχή, δεν πρέπει να σε δει και να σε ακούσει κανείς. Θέλω επίσης να σου ζητήσω συγγνώμη που δεν είδα νωρίτερα το γράμμα σου. Γνωρίζω για τον Φάνη, μα ξέρεις κάτι? Οι αγαπημένοι μας άνθρωποι δεν πεθαίνουν ποτέ, γιατί ζουν για πάντα στις καρδιές μας. Τους βλέπουμε με τα μάτια της καρδιάς. Και κάτι ακόμη. Ο χρόνος που έρχεται θα σου φανερώσει κάτι. Καλή χρονιά, Αλέξανδρε, ο Άγιος Βασίλης. Νιώθοντας την περιέργειά του να μεγαλώνει, ψάχνει το πακέτο. Βρίσκει 3 μικρούς χρωματιστούς φακέλους. Ένα γαλάζιο, έναν κίτρινο και ένα ροζ. «Μα τι είναι όλα αυτά?» αναρωτιέται. Και αμέσως μετά κρύβει γρήγορα το πακέτο κάτω από το κρεβάτι του και αρχίζει να φωνάζει. «Μαμά, μπαμπά, γρήγορα ελάτε, γρήγορα τρέξτε!» Οι γονείς του αναστατωμένοι και τρομαγμένοι φτάνουν στο δωμάτιό του, όταν και τον αντικρίζουν χαμογελαστό, να τους κοιτά όλος χαρά. «Γρήγορα, μαμά, πρέπει να στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μπαμπά, σε παρακαλώ, πρέπει να το στολίσουμε τώρα, απόψε!» Και οι γονείς του, αφήνοντας πίσω την τρομάρα που πήραν, κρατώντας τον αγκαλιά, δεν του χαλούν το χατήρι. Εκεί, στη γνώριμη από παλιά γωνιά του σαλονιού, στείνουν και πάλι το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γεμίζει με στολίδια λαμπερά, μα πιο πολύ ο χώρος γεμίζει με γέλια και χαρούμενες φωνές. Τώρα ο Αλέξανδρος πρέπει να περιμένει να περάσει γρήγορα η ώρα. Είναι τόση η προσμονή του που νομίζει πως ο χρόνος έχει σταματήσει. Τι στους καναπέδες ανεβαίνει, τι κολοτούμπες κάνει, τι παλεύει με τα μαξιλάρια. Στην αρχή παίζει με την μπάλα του. Μετά θυμάται τα αυτοκινητάκια του. Μετά πιάνει να ζωγραφίσει. Μα όλη του η χαρά είναι εκείνο το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν χορταίνει να το κοιτά. Και ο χρόνος σιγά σιγά φτάνει εκεί που ποθεί η καρδιά του. 12 παρά 5, παρά 4, παρά 1, 12 ακριβώς. «Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά, μαμά! Καλή χρονιά, μπαμπά!» Και το σαλόνι γεμίζει γέλια και αγκαλιές. Μια όμορφη βασιλόπιτα φτάνει στο τραπέζι. Κόβεται και μοιράζεται. Η τύχη είναι με το μέρος του Αλέξανδρου. Το φλουρί είναι δικό του. Και αμέσως μετά, τάχα χασμουριτά, τάχα με νύστα μεγάλη, καληνυχτίζει τους γονείς του και χώνεται στο ζεστό του κρεβάτι. Πλησιάζει η ώρα που το μυστήριο θα λυθεί. Μένει ακίνητος κάτω από το πάπλωμα και αφουγκράζεται. Και όταν βεβαιώνεται πως οι γονείς του έχουν κοιμηθεί,
παίρνει το πακέτο που είχε κρύψει κάτω από το κρεβάτι του και περπατώντας στις μύτες των ποδιών του, κουρνιάζει κάτω από το δέντρο. Η μεγάλη ώρα έχει φτάσει. Ανοίγει το πακέτο και αφήνει το γράμμα δίπλα του. Πιάνει τους μικρούς φακέλους και ανοίγει πρώτα τον γαλάζιο. Μια γαλάζια χιονονιφάδα κρύβεται εκεί μέσα, που σαν απελευθερώνεται αρχίζει να χορεύει μπροστά στα μάτια του για να κάτσει τελικά στα μαλλιά του, να λιώσει και να εξαφανιστεί. Ανοίγει γρήγορα γρήγορα τον κίτρινο φάκελο. Μια κίτρινη χιονονιφάδα αυτή τη φορά πετάγεται από το φάκελο και αφού χορεύει εκεί μπροστά στα μάτια του, στέκεται στο στήθος του, λιώνει και χάνεται κι αυτή. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το ροζ φάκελο. Μια ροζ χιονονιφάδα, αφού στείνει έναν τρελό χορό, στέκεται στο μέρος της καρδιάς και δευτερόλεπτα μετά χάνεται κι αυτή. Ο Αλέξανδρος δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Τι είναι όλες αυτές οι χιονονιφάδες? Τι χρώματα και τι χορεί? Δεν ξέρει τι να πιστέψει. Μήπως τελικά είναι κάποιο αστείο? Πηγαίνει ως το παράθυρο και κοιτά έξω. Μήπως κάποιος του κάνει πλάκα? Αλλά πώς μπορεί να εξηγήσει την εμφάνιση της αυγής, το πακέτο, τους φακέλους, το γράμμα? «Οφ, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα», ψιθύρισε και ξάπλωσε στο κρεβάτι του να κοιμηθεί. Σκέψεις διάφορες του τριβελίζουν το μυαλό. Μια αλλάζει πλευρό από εδώ, μια αλλάζει πλευρό από εκεί. Κάποια στιγμή καταφέρνει να αποκοιμηθεί. Μα όχι για πολύ. Μια ηλιαχτίδα από το παράθυρό του τον ξυπνά. Είναι η πρώτη μέρα της νέας χρονιάς. Δίνεται γρήγορα και τρέχει στο σαλόνι. Έχει αφήσει από χθες κάτω από το δέντρο τους φακέλους και το γράμμα του Αη Βασίλη. Πρέπει γρήγορα να τα μαζέψει πριν τα βρουν οι γονείς του, μα δεν υπάρχει τίποτα κάτω από το δέντρο. Όλα έχουν εξαφανιστεί. Μια γλυκιά μελωδία που έρχεται απ' έξω του τραβά την προσοχή. Ανοίγει διάπλατα το παράθυρο. Ο αέρας μυρίζει χιόνι και γλυκά. Άλλες χρονιές δεν άντεχε να ακούει τα κάλαντα των παιδιών. Αλλά αυτή η χρονιά ξημερώνει αλλιώς. Μια φωνή τον προτρέπει να σηκώσει τα μάτια στον ουρανό. «Καλή χρονιά, Αλέξανδρε! Υγεία, πίστη και αγάπη!» Είναι ο Αη Βασίλης. Αυτός είναι. Και τον βλέπει με τα ίδια του τα μάτια. «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η αυγή», συνέχισε ο Αη Βασίλης. «Καλή χρονιά, αγόρι μου!» Τότε και μόνο τότε κατάλαβε ο Αλέξανδρος πως εκείνη τη χρονιά είχε λάβει τα πολυτιμότερα δώρα. Υγεία, πίστη και αγάπη. Κι ήταν τα τελευταία θλιμμένα Χριστούγεννα. Μιας και το ερχόμενο καλοκαίρι ήρθε στον κόσμο η αδερφή του.